Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Οι ψυχοκόρες». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, ο γιατρός επιβεβαιώνει τελικά την εγκυμοσύνη της Φρόσος και από τότε η Ευανθία δεν την αφήνει να κάνει ούτε βήμα από το δωμάτιό της. Εκείνη όμως φροντίζει να μιλήσει στο Μέλιο, προκειμένου να επισπεύσουν την αναχώρησή τους όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο Μέλιος ζητάει τις 3 λίρες του από την Ευανθία. Αλλά αυτοί, αντιλαμβάνεται, τις καρώνουνε ο παραγιός τους και η ψυχοκόρη τους και φυσικά δεν θα επιτρέψει να φύγουν και να τις πάρουν το παιδί της. Έτσι λοιπόν, ένα βράδυ που ο Νάτσης λείπει και έχει κλειδωμένη τη Φρόση στο δωμάτιό της, ρίχνει στο τσάι του Μέλιου δηλητήριο και το σκοτώνει. Με πολλή προσπάθεια καταφέρει να ρίξει το πτώμα του στο παλιό του πηγάδι. Η Φρόσο μάταια τον περιμένει το επόμενο ξημέρωμα για να φύγουν. Τις επόμενες μέρες όμως συνειδητοποιεί πως η Ευανθία τον έχει δολοφονήσει. Βέβαια δεν μπορεί να της κάνει τίποτα, αφού όπως της λέει η Ευανθία, εγώ ρίχνω τα μούτρα μου και σε υπηρετώ μέχρι να βγει το παιδί. Η υπόθεση του Θωμά δεν έχει κλείσει ακόμη. Σκέφτεσαι τα καλύτερα, αλλά δεν σκέφτεσαι ότι υπάρχουν και χειρότερα, τα οποία δεν θα σου έχουν έρθει, γιατί εγώ κρατάω το στόμα μου κλειστό. 6 μήνες μετά, και έπειτα από ένα άσχημο πέσιμο στο δρόμο, οι πόνοι πιάνουν προώρα τη Φρόσο. Η γέννα της είναι δύσκολη. Το μωρό βγαίνει ανάποδα και ο γιατρός λέει στους Νάτσιδες πως ίσως θα πρέπει να διαλέξουν ποιο να σώσει. Το παιδί ή τη μάνα. Εκείνοι φυσικά θα απαντούν το παιδί. Παρ' όλα αυτά ο Νάτσης κάνει το χατήρι στη Φρόσο που του ζητά να βγει και να βρει τη χαρτορίχτρα και να την πάει εκεί. Εκείνη σπέβδει στο πλευρό της Φρόσος και όταν επιτέλους φέρνει στον κόσμο το παιδί της, της λέει «Γύρισε ο τροχός». Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!